Στη μαύρη λίστα του ΟΠΕΚΕ φαίνεται πως συμπεριελήφθη η ΑΣ Λάρισας, η οποία βγήκε εκτός συστήματος ΟΣΔΕ μετά την επιμονή της να ζητά χρήματα από τους παραγωγούς για την διαδικασία ενεργοποίησης των δικαιωμάτων για το 2011. Το μέλος της ΕΑΣ, κ. Χρήστος Σιδερόπουλος, υποστήριξε πως εκτός από την ΑΣ Λάρισας και άλλες 110 ενώσεις έχουν τιμοκατάλογο για τις δηλώσεις και ο μόνος λόγος είναι ότι επειδή φέτος η διαδικασία περιλαμβάνει και το Μητρό Αγροτών και τον ΕΛΓΑ, για να μπορέσει η Ένωση να καλύψει το οικονομικό κόστος για τα συνεργεία που εργάζονται στα χωριά, ζητά από τους παραγωγούς ένα χρηματικό ποσό ως οικονομική συμμετοχή προς την Ένωση. Βγήκε ένα οικονομικό μέγεθος το οποίο είναι κατά 50% λιγότερα από την περσινή χρονιά. Είναι ένα οικονομικό μέγεθος, δεν είναι τεράστιο, είναι ένα οικονομικό μέγεθος. Υπάρχουν διαφωνίες. Εμείς τους λέμε ξεκάθαρα ότι όλες οι ενώσεις, 110 ενώσεις ανά την Ελλάδα, έχουν ένα τιμοκατάλογο. Έτσι έχει και η Ένωση Λάρισας. Θεωρούμε ότι η οικονομική συμμετοχή έχει να κάνει με το σεβασμό απέναντι στην εργασία που γίνεται από αυτούς τους 150 υπαλλήλους, που δεν είναι μόνιμο προσωπικό της Ένωσης, με τους τοπογράφους που έχουμε πάρα πολύ καλή συνεργασία. Και από εκεί και μετά, το σύνθημά μας είναι ότι σε αυτές τις περιόδους που είναι και δύσκολες, όπως είναι για όλα τα νοικοκυριά, είναι και για την Ένωση. Ο κ. Σιδερόπουλος κατέστησε σαφές πως σε καμία περίπτωση δεν πρέπει οι αγρότες να σταματήσουν να κάνουν τις δηλώσεις τους, γιατί η όποια εκκρεμότητα υπάρχει με τα κεντρικά συστήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ θα αποκατασταθεί, αφού θα δοθεί εντολή για τις καταχωρήσεις στο κεντρικό δίκτυο. Η ευθύνη της Ένωσης είναι να κάνει την κύρια καταχώρηση, την κεντρική καταχώρηση στα κεντρικά του ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτό θα γίνει ανεξάρτητα τα προβλήματα τα οποία εμφανίζονται όσον αφορά τις πύλες και το πώς μας αντιμετωπίζει οι πασιγές. Αυτό είναι θέμα τεχνικό και θα λυθεί. Θεωρούμε όμως αυτό που πρέπει να κάνουν οι αγρότες γρήγορα είναι να πάνε να κάνουν τη δήλωσή τους, να τακτοποιήσουν τα στοιχεία και από εκεί και μετά να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα για να υπάρξουν σωστές πληρωμές στις 15 Οκτωβρίου, όπου νομίζω ότι το κυρίαρχο στοιχείο είναι αυτά τα χρήματα που ανήκουν στους αγρότες να έρθουν σωστά, δίκαια και πραγματικά για τους αγρότες.